Καταρχήν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, τη θεωρώ προσωπικά πάρα πολύ σημαντική και η αρχή για πολλές εκδοτικές προσπάθειες. Θέλω τη δικιά σας άποψη πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που φτάσαμε ως τη σημερινή εκδήλωση. Τιμή προς τον Νίκο Σαμαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Από την πρώτη στιγμή που γίναμε αποδέκτης της τραγικής είδησης, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι για να τιμήσουμε αυτό το μεγάλο αθλητή, το μεγάλο άνθρωπο. Μετά από συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας, στο σύνδεσμο, αλλά και με την οικογένεια, με τη γυναίκα του Νίκου, την Έλενα, καταλήξαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μείνει ανεξίτηλο στον χρόνο, κάτι το οποίο θα μας θυμίζει όλους, κυρίως το μικρό του γιο, το Στράτο, ποιος ήταν ο πατέρας του, σε αθλητικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Ψάχνοντας λοιπόν, σε συνεργασία με πολλούς δημοσιογράφους, απλούς φιλάθλους, μέσα από το ρεπόρτερ, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά μου. Βρήκαμε ένα υλικό το οποίο καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και να κάνουμε ένα λεύκομα 268 σελίδων, λίγο για αυτή τη μεγάλη ιστορία, αλλά πολύ για τη δική μας προσπάθεια και τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, το οποίο παραδώσαμε σήμερα στην οικογένεια, παραδώσαμε στο μικρό του γιο, για να μπορεί να θυμάται, όπως είπα και πριν, τον πατέρα του. Είναι κάτι το οποίο με κάνει τρομερά περήφανο που είμαι πρόεδρος αυτού του συνδέσμου. Είναι ίσως, είναι όχι ίσως, η μεγαλύτερη στιγμή μας σε αυτό το προεδρικό αξίωμα, τέλος πάντων. Και είμαι περήφανος πραγματικά που είμαι εγώ ο πρόεδρος ο οποίος έδωσα αυτό το λεύκομα στη γυναίκα του Νίκου. Αυτό το λεύκομα τι έχει μέσα, ακούσαμε την παρουσίαση. Επιγραμματικά περιλαμβάνει πολλές φωτογραφίες από όλη την καριέρα του Νίκου, με τα σωματεία, με τις ομάδες αλλά και με την εθνική ομάδα. Περιλαμβάνει πολλά δημοσιεύματα και πολλές φωτογραφίες οι οποίες ήταν και ανέκδοτες από την οικογένεια, οικογενειακές στιγμές. Στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, είναι το πώς πήρε ο κόσμος την είδηση του χαμού του. Και αυτό είναι και το συγκινητικό κομμάτι. Είναι μια εμπεριστατωμένη γενικότερα άποψη της ζωής του Νίκου Σαμαρά. Και ποιες άλλες δράσεις αναπτύσσει ο PASAP στο άμεσο μέλλον? Ο PASAP θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει και άλλο υλικό, αν μπορεί να συνεχίσει όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε σήμερα, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είδαμε, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους ανθρώπους του τύπου, να συνεχίσουμε να το κάνουμε πιο μεγάλο και για να μην με λέω μεγάλες κουβέντες, θα τα δούμε όλα στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ.